θέμα από το πρωί. Είναι το θέμα αυτό με τον μαθητή στην Άρτα, όπου ο καθηγητής σου τον υπέβαλε σε μια απίστευτη δοκιμασία, τον εμπόδισε να βγει από την αίθουσα, βάζοντας τον να τον δέρνουν, έτσι λέει η καταγγελία, τα υπόλοιπα παιδιά, με αποτέλεσμα ο μαθητής αυτός να πάει στον ιατροδικαστή με τη μητέρα του, να διαπιστωθεί ότι έχει μόλοπες στο σώμα του. Ο καθηγητής απομακρύνθηκε βέβαια, ο δάσκαλος εμπροκειμένου, από το σχολείο και ελέγχεται αυτή τη στιγμή. Πάμε στον κύριο Γιώργο, ο οποίος είναι ο πατέρας του παιδιού, να μας εξηγήσει αν πραγματικά είναι έτσι τα πράγματα. Κύριε Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Για πείτε μας, τι διαπιστώσατε εσείς? Τι διαπιστώσαμε? Επειδή διαμένω στην Αθήνα, όπου και εργάζομαι, δέχτηκα ένα τηλέφωνο χθες από την πρώην σύζυγό μου, έχουμε χωρίσει. Ναι. Και συγκεκριμένη όπως ήταν, βρίσκονταν στο αστυνομικό τμήμα και μου εξήγησε τα εξής. Το παιδί την ώρα του μαθήματος, κάνανε τελευταία ώρα κάποιο μάθημα. Ελαφρό μάθημα, δεν ήταν ούτε μαθηματικά ούτε τίποτα. Ήταν κάτι, είχαν ζωγραφική ταυτόχρονα και λέγανε τραγούδια, κάπως έτσι. Από εκεί και πέρα, σε κάποια στιγμή ο μικρός ο δικός μου. Πόσο χρόνο είναι ο γιος σας? Είναι 8 χρονών. 8, μάλιστα. Mm-hmm. Έκανε την κίνηση όπως κάνουν όλα τα παιδάκια να θέλει να ξεχωρίσει προφανώς στην τάξη, γιατί μιλάμε για ένα πολύ ήρεμο παιδί που δεν έχει δώσει δικαιώματα. Ναι. Και έκανε την κίνηση να πάει προς την πόρτα. Μάλιστα. Χαριτολογώντας. Ήξερε ότι αν δεν χτυπήσει ο κουδούνι δεν βγαίνει από την πόρτα. Ναι. Αυτό ήταν νόμος. Ναι. Από εκεί και πέρα, μόλις σηκώθηκε να πάει προς την πόρτα, ο δάσκαλος καθόμενος στο θρανείο δίνει εντολή σε κάποιον σημαστή του και λέει: σήκω πάνω, ρίξω ένα χαστούκι για να βάλει μυαλό να κάτσει στο θρανείο. Πράγμα το οποίο και έγινε. Πήγε κλαμμένο στο θρανείο και την ώρα που έκατσε λέει: τώρα σήκω εσύ και εσύ. Δίνει εντολή πάλι ο δάσκαλος σε δύο άλλους μαθητές και λέει: ρίξε το και εσύ από ένα χαστούκι, λέει, για να μην το ξανακάνει. Ωραία, το χαστούκι όμως δεν ήταν ένα. Τα παιδιά το γροθοκόπησαν, έτσι. Του ρίξανε και σφαλιάρες και μπουνιές, σύμφωνα με δικές του καταγγελίες από τη μου. Και ο ίδιος ο δάσκαλος καθόταν και έβλεπε. Ο ίδιος ο δάσκαλος έδινε εντολές και καθόταν και έβλεπε μετά. Έδωσε εντολές ακριβώς έτσι. Από εκεί και πέρα το χάνω λίγο το επεισόδιο, στο γεγονός δεν ξέρω πόση ώρα μεσολάβησε μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι. Απλά πήγε η μάνα του να τον πάρει και τον βρήκε στο πράβλιο να κλαίει. Είχε σχολάσει δηλαδή το σχολείο και της είπε: μαμά, με χτυπήσαν τα παιδιά. Και είχε σημάδια δηλαδή το παιδί, διαπιστώθηκε από τον γιατρό ότι είχε σημάδια? Καταρχήν ζαλιζότανε, σύμφωνα με λεγόμενά του, μαμά λέει: ζαλίζομαι, πάρε με, λέει, πήγαινε με σπίτι, δεν θέλω να ξαναπάω σχολείο. Λέει: με χτυπήσαν τα παιδιά. Και πήγε κατευθείαν στην τάξη η μάνα του για να δει τι έχει συμβεί, αλλά τα παιδιά είχαν φύγει. Mm-hmm. Ακριβώς εκεί βρίσκει το δάσκαλο και τη λέει: έλα, λέει, τα παιδιά, λέει, το χτυπήσανε, λέει, έδωσα εγώ εντολή, λέει, γιατί είχε σηκωθεί, λέει, στο μάθημα. Από κύριε Γιώργο, μας περιμένετε λίγο να μιλήσουμε και με τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας στην περιοχή, τον κύριο Λεωνίδα Γκόρο, να δούμε τι εικόνα έχει ο ίδιος και τι θα γίνει, βέβαια. Και τι θα γίνει. Κύριε Γκόρο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι μάθατε εσείς, λοιπόν? Καταρχήν το περιστατικό και μόνο εάν ισχύει όπως καταγγέλλεται, είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν τιμάει την εκθεστική κοινότητα. Εμείς από την πλευρά μας ερευνούμε την υπόθεση και αναμένουμε ήδη εντός των ωρών μια λεπτομερή αναφορά από την διευθύνση. Μιλήσατε εσείς με το δάσκαλο το συγκεκριμένο? Όχι, γιατί είναι στο αυτόχωρο. Μίλησα όμως με τη διευθύντρια του σχολείου, μιλάμε για το 8ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας, και περιμένω λεπτομερή αναφορά από ώρα σε ώρα. Την έχω ζητήσει ήδη από το πρωί για το ατυχές αυτό περιστατικό. Έχει ξαναδώσει δικαιώματα αυτός ο δάσκαλος? Είχατε καταγγελίες στο παρελθόν? Το διάστημα που υπεύθυνος στη διοίκηση του νομού είναι ο προφυνόμενος, δεν έχω κάτι γραπτό που να αναφέρει. Νέος άνθρωπος είναι, τι, πόσο χρονών είναι? Αυτός είναι 51 χρονών, έχει 26 χρόνια υπηρεσίας. Και μέχρι τώρα δεν μας έχει καταγγελθεί κάτι επίσημα τουλάχιστον στην υπηρεσία όσον αφορά την συμπεριφορά του και την εν γέννη λειτουργία του στο σχολείο. Εσείς ερευνώντας το περιστατικό μάθατε ότι έγινε έτσι όπως το λέμε, όπως το περιγράφουμε? Πολλές απόψεις συγκλίνουν με αυτό που υπόθηκε από τον πατέρα του. Εάν είναι έτσι, τι μέτρα θα πάρετε? Το θέμα ήδη έχει αναλάβει η δικαιοσύνη ύστερα από τη μηνυτήρια αναφορά. Πραγματοποιείται ήδη ανάκριση και σήμερα θα εκδικαστεί η υπόθεση με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει θέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα, αν έχει κάνει αυτή την πράξη? Ακούστε λίγο πώς είναι η διαδικασία. Περιμένουμε την αποτέλεσμα της ανάκρισης καταρχάς. Αφού εμείς δεν έχουμε γνώση της δικογραφίας, η υπηρεσία σε συνέχεια θα επιληφθεί τα δέοντα σήμερα με την κείμενη νομοθεσία. Θα ζητήσουμε εντός της ημέρας την απόφαση από το δικαστήριο την εισαγγελία της Άδος και θα κοινοποιήσουμε την απόφαση αυτή στην Περιφερειακή Διοίκηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υπήρου, καθώς και στο Υπουργείο Παιδείας. Εντάξει, το τυπικό θα ακολουθηθεί προφανώς. Δεν παίρνει σαν άνθρωπο το δικάσει έτσι. Δεν λέει κανείς όχι. Εκείνη η διαδικασία. Αν υπάρξει καταδικαστική απόφαση, θα κινηθεί άμεσα η διαταγική δίωξη
του εν λόγω εκπαιδευτικού και παράλληλα θα ενεργοποιήσουμε και τις προβλεπόμενες διατάξεις. Κύριε Γκόρο, η καταλληλότητα ή μη. Σωστά. Εκπαιδευτικό ο λειτουργό. Ευχαριστούμε κύριε Γκόρο και ευχαριστούμε και τον πατέρα, τον κύριο Γιώργο. Να είστε καλά, κύριε. Καλημέρα και στους δύο. Σοβαρότητα κτλ. Πολύ σοβαρό περιστατικό. Τώρα συμβαίνουν διαπράγματα το 2014 στη σχολεία. Εντάξει,